Δεν είναι κίνημα, δεν είναι αλλαγή, αλλά είναι ξεκίνημα για την απαλλαγή. Όταν ασκοποιηθήκανε στην περιφέρεια και βγάλαμε τον πρόεδρο μας στο Πίλη τα Καπούρη, έτσι πρέπει να μας δοκούνται. Το κατεστημένο του Μητσοτάκη και όλοι αυτοί εκεί πάνω που θέλουν να αλλάξουν την οικογένειά μας. Που δεν θα μας κάνουνε νέα τάξη πραγμάτων, γιατί κάποιοι αγαπηθήκανε για να ζούμε εμείς σήμερα εδώ. Κάποιοι προβλήσεις κομμάτισαν για μας. Γι' αυτό ο λαϊκός ορθόδοξος είναι για μας. Πρέπει να είναι ενωμένος και να μην φοβόμεθα. Προχθές δέχτηκα απειλές από την αριστερά του κυρίου Κασελάκη. Φίλες και φίλοι, μέσα στο Facebook με είπαν ομοφοβικό. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, και προεκλογικά με το φίλημα του Καμπούρη, που είναι τιμή μου που ήμουν δίπλα του, και δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, ο στόχος μας ήταν ένας, στην περιφέρεια ο φίλημας Καμπούρης. Έτσι θα γίνει και τώρα στις εκλογές. Πάνω, διότι τα παταγαλάκια όχι του Μητσοτάκη αλλά της αριστεράς είναι έτοιμα να συγκοφαντήσουν το λαϊκό ορθόδοξο συνταγερμό γιατί τους έχει κάτσει στην καρδιά τους. Δεν περιμένανε την ανατροπή αυτή. Δεν περιμένανε φίλες και φίλοι αυτή την άνοδο. Και προπάντων με τον πρόεδρό μας τον Φίλη τα Καμπούρη. Έχω και έναν άνθρωπο που βλέπω μπροστά μου, έναν αγωνιστή κι άλλο από όλοι μας, τον Πέτρο τον Μούλιο. Και επειδή ξέρει εκείνος ότι εμείς στην στρατιωτική μην, δεν μπορούν εύκολα να εκφραστούν, θα πρέπει να τους προσεγγίσουμε κοντά. Να πάμε από κοντά, όπως είπατε προηγουμένως, να τους μιλήσουμε τι θέλουνε. Θέλουνε πραγματικά, αλλά δεν μπορούνε και δεν τους αφήνει μια τάξη πραγμάτων. Εγώ ήμουνα στο Πανελλήνιο Κίνημα ΠΑΚ και για τον Φίλο Καμπούρη και την Ελλάδα μας παρετήθηκα από αντιπρόεδρος και είμαι πλέον στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συνταγερμό στρατιώτης της ΣΟΣ. Δίπλα στο Φίλο.